τελείως και την έχετε στα χάλια που υπάρχει. Έχετε τα χάλια απέναντι και θέλω να σας πω με ποια μούτρα θα πάτε να ζητήσετε κάτι από αυτούς τους ανθρώπους. Αν ήμουν εγώ κράτος, δεν θα σας το δίνω. Είσαστε εντελώς αναξιόπιστοι για να το κάνετε αυτό και ειλικρινά θέλω μια απάντηση ή τουλάχιστον να ζητήσετε ένα συγγνώμη για αυτό που υπάρχει εδώ και 20 χρόνια. Αυτό θα τοποθετηθώ αργότερα και για μέσα. Βεβαίως, ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως λέει, φρέσκος στην γειτονιά. Νομίζω ότι το ΕΚΑΔ βρήκε στην τοποθέτηση σας έναν ισχυρό σύμμαχο. Όχι προς αυτό. Εμείς θεωρούμε ότι καταρχήν δεν μπορούμε να βλέπουμε διαχρονικά και όλες τις υποθέσεις συνεχόμενες. Είναι ξεκάθαρο, κάποιοι μπορεί συστηματικά να εννοούν να ταυτίζουν την παρούσα διοίκηση με προηγούμενες διοικήσεις. Υπάρχουν συνεργασίες, υπάρχουν κοινά πρόσωπα, αλλά δεν υπάρχει συνευθύνη και δεν υπάρχει ευθύνη της παρούσας διοίκησης που ξεκίνησε από 1η-1η του 2011 να διαχειρίζεται τις υποθέσεις του Δήμου σε ό,τι έγινε όλα τα χρόνια πριν. Όμως, επειδή εμένα με ενδιαφέρει να αποδίδω τα δικιά σας στο Κέσαρι. Το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής είναι πρότυπο για όλη την περιοχή. Το γήπεδο δίπλα του ποδοσφαίρου, το 8x8, το χρησιμοποιούν οι ομάδες της πόλης μας και όχι μόνο. Σύλλογοι γονέων, πρωταθλήματα, ένωση γονέων, τα παιδιά της πόλης μας. Είναι βέβαιο ότι κάποιοι χώροι μέσα στον ασύρματο δεν είναι έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Είναι στην μη αποδομένη, στην έκθεση που δεν έχει αποδοθεί και δεν μπορεί ο Δήμος να αναπτύξει ούτε μέσω προγράμματος. Ένα λεπτό όμως. Ένα λεπτό. Να συνδέσω την τοποθέτηση του Στάθη με το φίλο το Μανώλη ότι το τι έγινε σε αυτό το διάστημα. Άρα λοιπόν θυμάστε ότι το 2011 όταν αναλάβαμε εδώ δίπλα ήταν ασφαλτότριμα και απορριμματοφόρα. Απομακρύνθηκαν τα απορριμματοφόρα, απομακρύνθηκε το ασφαλτότριμα, καθαρίστηκε μια διαδρομή εσωτερικά προκειμένου να μπορεί κάποιος να περπατήσει και θα ξαναγίνει ο καθαρισμός όπως γίνεται κάθε εποχή τέτοιο καιρό, ώστε να είναι επισκέψιμος ο χώρος και οι παρεμβάσεις και οι ενέργειες του Δήμου ασφαλώς περιορίζονται σε αυτό το χώρο που έχει ήδη αποδοθεί. Στο βαθμό που ο Δήμος είναι θεσμικός φορέας και οι υπηρεσίες του, το ξαναλέω, λειτουργούν στους χώρους που έχει ήδη στη διάθεση του και λειτουργεί. Παρότι το γνωρίζετε πολύ καλά κάποιοι, ατύπως, από τη διεύθυνση περιβάλλοντος, πολύ συχνά υποστηρίζεται και αυτός ο χώρος. Χωρίς όμως να είμαστε ευχαριστημένοι. Και γι' αυτό ακριβώς και η πίεσή μας είναι να προχωρήσουμε σε μια ενιαία ανάπλαση. Η αξιοπιστία του Δήμου φαίνεται γιατί αποφάσισε να προτείνει ένα σχέδιο για όλο το χώρο, ενιαίο και όχι αποσπασματικό όπως μέχρι τώρα γινόταν. Προφανώς ήταν λάθος που γίνονταν αποσπασματικές παρεμβάσεις, αλλά έτσι δινόταν ο ασύρματος μέχρι τώρα. Όταν η